Bu ancak bu şekilde. Nós não temos procuração de ninguém e não queremos ter para tratar da questão nuclear do Irã. O que o primeiro-ministro e eu fizemos foi mostrar para o governo iraniano a importância de sentar na mesa e conversar. Η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να μην είναι η λύση στο αμφιλεγόμενο πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά είναι μια αρχή, συμπλήρωσε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, απαντώντας στις αιτιάσεις της Ουάσιγκτον ότι απλώς προσφέρεται στην Τεχεράνη η ευκαιρία να κερδίσει χρόνο. Στην Ουκρανία, τα φόπλακα στη φιλοδοξία του προκατόχου του για ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ έβαλε ο φιλορώσος πρόεδρος Γιανουκόβιτς, επικαλούμενος την έλλειψη υποστήριξης του συγκεκριμένου στόχου από την πλειοψηφία του πληθυσμού, σε μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει ανακούφιση σε πολλές δυτικές πρωτεύουσες και ικανοποίηση στη Μόσχα. Την ένταξη της Ουκρανίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία επεδίωξε ο φιλοδυτικός πρώην πρόεδρος Γιούσενκο, με την ένθερμη υποστήριξη των Μπους και Μπλερ, παρά τη σφοδρή αντίδραση της Ρωσίας, τις ανησυχίες ορισμένων μελών του ΝΑΤΟ και την αδιαφορία της ουκρανικής κοινής γνώμης. Ωστόσο, ο νυν πρόεδρος Γιανουκόβιτς, που επανήλθε στην εξουσία το Φεβρουάριο, κατέστησε σαφές ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ βρίσκεται πλέον σε δεύτερη μοίρα. Στην Ινδία τώρα, Μάρο, δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ανατολικά της χώρας από επίθεση ανταρτών σε τρένο και μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός των νεκρών είναι 71. Εκφράζονται όμως φόβοι ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Αρχικά η έκρηξη έγινε στις γραμμές του τρένου που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Καλκούτα Βομβάη. Μετά εκτροχιάστηκε η αμαξοστοιχεία και στη συνέχεια έπεσε πάνω στο εκτροχιασμένο βαγόνι η επιβατική αμαξοστοιχεία. Το δυσάρεστο είναι ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια των τρένων. Πάμε τώρα να δούμε, Μάρο, ένα μοναδικό ντοκουμέντο από ψηφοφορία στη Ρωσική Δούμα. Ο ανταποκριτής του BBC λοιπόν στη Μόσχα υποστηρίζει ότι πρόκειται, όπως θα δούμε, για τη συνηθισμένη πρακτική με την οποία ψηφίζονται τα νομοσχέδια. Αλλά... Ωστόσο, δυσκολεύεται κανείς να το πιστέψει ότι έτσι γίνεται πράγματι. Εδώ πρόκειται για την ψήφιση του νομοσχεδίου που απαγορεύει το οδήγημα σε μεθυσμένους. Από τους 450 βουλευτές είναι ζήτημα αν είναι παρόντες κάποιοι και με το που αρχίζει η ψηφοφορία, αυτοί οι λίγοι τρέχουν σε φρενήρι ρυθμό. Εδώ τους βλέπουμε να πατάνε τα κουμπάκια όσο να απουσιάζουν. Και τελικά το νομοσχέδιο υπερψηφίζεται. Αυτή είναι η δημοκρατία στη Ρωσία, λέει ο ανταποκριτής του BBC στη Μόσχα. Εξαιρετικά εκπαιδευμένοι μου φάνηκαν. Μάρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ώρα για αθλητικές ειδήσεις με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Διοικητικές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό μονοπολούν την επικαιρότητα. Σήμερα στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθηναϊκής ΠΑΕ για την εκλογή νέου Προέδρου. Στον Ολυμπιακό, ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε και εγγράφος τις προτάσεις του για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Ενώ στην Άιντραχτ θα συνεχίσει την καριέρα του, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου Γιώργος Τζαβέλας. Κρίσιμο για το μέλλον του Συλλόγου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Παναθηναϊκού που συνεδριάζει σε περίπου μια μισή ώρα με θέμα την εκλογή νέου Προέδρου μετά την παρέτηση του Νίκου Πατέρα, ενώ εκπνέει και η προθεσμία του Γιάννη Βαρδινογιάννη προς τους ενδιαφερομένους για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών. Πάντως, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί υπηρεσιακός Πρόεδρος και οι διοικητικές εξελίξεις μαζί με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να μετατεθούν για την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου. Στον Ολυμπιακό, ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε και εγγράφος στις προτάσεις του ή τη συμμετοχή στα διοικητικά της ΠΑΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μαρινάκης προσφέρει 50 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και 10 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει το 50% του Καραϊσκάκη, καθώς το υπόλοιπο 50% ανήκει στον Λαβρέντη Λαβρεντιάδη. Παράλληλα, δηλώνει διατεθειμένος να δώσει τα χρήματα για την πρόσληψη ξένου τεχνικού εγνωσμένης αξίας και κάλεσε τον Σοκράτη Κόκαλη να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, που επέστρεψε από το εξωτερικό, εξετάζει την πρόταση να ετοιμάζει νέο κύκλο επαφών και με άλλους υποψήφιους επενδυτές. Στην ΑΕΚ, μετά τον Παναγιώτη Λαγό, που ανανέωσε ως το 2013 και τη συμφωνία με τον 23χρονο μεσοεπιθετικό Τασέρα Τρίπολης Λουί Σέντερ, η διοίκηση της ομάδας εντείνει τις προσπάθειές της για επιστροφή του Τραϊανού Δέλα αλλά και του Νίκου Λιμπερόπουλου. Στον ΠΑΟΚ, τα τυπικά απομένουν για την πρόσληψη του προπονητή Παύλου Δερμιτζάκη, που επιβεβαίωσε την επικείμενη συνεργασία του με το δικέφαλο του Βορρά. Την ίδια στιγμή, στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του ο Γιώργος Τζαβέλας, που είχε μια εξαιρετική σεζόν με τον Πανιόνιο και επιβραβεύτηκε με την κλίση του στην εθνική ομάδα από τον Ότο Ρεχάγκελ. Να συνεχίσουμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς πριν από λίγο η UEFA αποφάσισε ότι το Euro του 2016 θα το διοργανώσει η Γαλλία.
Στην εθνική ομάδα, κλιμάκιο της FIFA επισκέφθηκε το πρωί το ξενοδοχείο που διαμένει η αποστολή της στην Ελβετία και ζήτησε από 8 διεθνείς δείγμα για την τόπη κοντρόλ. Την προετοιμασία της για το Μουντιάλ συνεχίζει και η Αργεντινή, αντίπαλος της Ελλάδας στον δεύτερο όμιλο, και ο μάγος της μπάλας, Λιονέλ Μέση, κάνει όνειρα για την κατάκτηση του τροπέου, ενώ η Βραζιλία βρίσκεται ήδη στη Νότια Αφρική. Λιγότερες από 15 ημέρες απομένουν για τη Σέντρα, στην μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, και η εθνική ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της στο Μπάντρα Γκάζ της Ελβετίας. Νωρίς το πρωί, το ξενοδοχείο που διαμένει η ελληνική αποστολή επισκέφθηκε κλιμάκιο της Επιτροπής Αντιντόπινγκ της FIFA και μετά από σχετική κλήρωση, 8 διεθνείς ποδοσφαιριστές υποβλήθηκαν σε ευνηδιαστικό έλεγχο. Στα αγωνιστικά, καλά είναι τα νέα για τον Ότο Ρεχάγκελ, καθώς ο Βασίλης Τωροσίδης επέστρεψε στις προπονήσεις. Ο Γερμανός τεχνικός την Κυριακή θα παρακολουθήσει ειδή ισόμαση την πρώτη αντίπαλο της Ελλάδας στο Μουντιάλ, την Νότια Κορέα, που θα αντιμετωπίσει σε παιχνίδι προετοιμασίας στη Λευκορωσία. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός θα βγάλει τα τελευταία του συμπεράσματα για την εικόνα της ελληνικής ομάδας στον φιλικό αγώνα της Τρίτης με την Παραγουάη, λίγες ημέρες πριν από την αναχώρηση της αποστολής για το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής. Εκεί που η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει και την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, που προβάλλει ως ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Το χαλάγανε μόνο, διάνο, το ελασφέρτε, γρασιαδιό, γανε το κομικλού, γανε το ανιβελίου ιντιδουάλι. Είμαι η εταιρεία που έρασε το αμοιβό με τη Σελεσία Αργεντίνα. Η 5 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία τώρα ήταν από τις πρώτες ομάδες που πάτησαν το πόδι τους επί αφρικανικού εδάφους. Πριν πετάξει για το αεροδρόμιο του Ιωάννεσμπουργκ, σύσσωμη η αποστολή της Σελεσάου επισκέφθηκε το προεδρικό μέγαρο στην πρωτεύουσα Βραζίλια. Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, Λουίζ Ινάσιο Λούλα Ντασίλβα, που είχε θερμό διάλογο με τον Κακά, αποχαιρέτησε την ομάδα του Κάρλος Ντούγκα και της ευχήθηκε να γυρίσει πίσω με το 6ο τρόπαιο στην ιστορία της διοργάνωσης. Ανάλογη εκδήλωση διοργανώθηκε και στην Ουάσιγκτον, όπου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα, παρουσία του αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν αλλά και του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον, υποδέχτηκε στο Λευκό Οίκο την αποστολή της Εθνικής Ομάδας της Αμερικής. Ο Αμερικανός πρόεδρος φωτογραφήθηκε με τους παίκτες και τον προπονητή Μπομπ Μπράντλεϊ, δήλωσε περήφανος για την πρόκρισή του στο παγκόσμιο κύπελο και υποσχέθηκε ότι θα παρακολουθήσει ζωντανά όλα τα παιχνίδια του στη Νότια Αφρική. Καλό μεσημέρι. Άτονο το συναλλακτικό ενδιαφέρον σήμερα, με αποτέλεσμα το χρηματιστήριο της Αθήνας να μην μπορέσει να ακολουθήσει το θετικό κλίμα που επικρατεί για τρίτη μέρα στην Ευρώπη. Ας δούμε το γενικό δίκτυο, ο οποίος αυτήν την ώρα βρίσκεται στις 1584,18 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,36% στα 77 εκατομμύρια ευρώ όγκος των συναλλαγών. Στους επιμέρους κλάδους, απόλυση για τις τράπεζες 0,40, για τις ασφάλειες 4,42, ενισχύεται ο κλάδος του εμπορίου κατά 3,34% και του πετρέλαιου αέριου κατά 1,23%. Επίσης, κέρδη αποκομίζουν τα ταξίδια 2,75% και οι χρηματιστηριακές υπηρεσίες 3,78%. Υψηλότερα κέρδη σημειώνουν έδραση ψαλίδας, ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες κοινή, Χατζιωάννου κοινή, Σάτο, Μίλη και Πενού κοινή και Ντάιονεκ κοινή. Μεγαλύτερες απώλειες καταγράφουν εμπορικός δεσμός κοινή, Eurobrokers, Κομπιούκον κοινή, Ελτράκ, Αττικές εκδόσεις και Πήγασος κοινή. Πάμε και στην ψηλή κεφαλοποίηση. Απώλειες για την μετοχή της Εθνικής Τράπεζας 0,10, ενισχύεται η Eurobank κατά 0,72, ο ΤΕ 0,74, απώλειες για την Αλφα Τράπεζα 1,04, κέρδη για τον ΟΠΑΠ 3,23. Απώλειες για την 3Ε 2,63, για το Μυτιλινό 0,70, για την Πειραιώς 1,83, για την Τράπεζα Κύπρου 1,29%. Ενισχύεται η ΔΕΗ κατά 2,01%. Κέρδη για την Αγροτική Τράπεζα 0,83, για τα Ελληνικά Πετρέλαια 1,82, για τη ΜΙΚ 4,76, για το Τιτάν 1,23. Υποχωρεί το Αρχιδρομικό Ταμιευτήριο κατά 1,98. Ενισχύεται η Motor Oil 0,75, Βιοχάλκο 0,57, απόλυση την Ιτραλότ 0,97, κέρδη για την Ελλάχτουρ 0,31, ενώ κέρδη 5,76% σημειώνει και η μετοχή της Φολιφολή. Ο δικός σας λογαριασμός ταμιευτηρίου κρατάει σε φόρμα την καρδιά σας. Το μεγάλο ταμιευτήριο της Eurobank το κάνει. Γιατί η υγεία σας είναι για εμάς μεγάλη υπόθεση. Μεγάλο ταμιευτήριο από τη Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Σε συνεργασία με την EFG Eurolife Ασφαλιστική. I'm a terrible person, 'cause I've let her on. CH Man, the new fragrance for men by Carolina Herrera. Ατέλειωτες δόσεις, ψηλά γράμματα, κρυφά έξοδα. Αδιαφορώ.
Εμείς τα κάνουμε όλα ξεκάθαρα. Ελάτε να δείτε. Επιχείρηση 2010. Αποστολή. Πραγματικά άτοκες δόσεις. Τώρα στη MediaMarkt. Απίστευτες τιμές και 36 πραγματικά άτοκες δόσεις σε όλα μας τα προϊόντα. MediaMarkt. Δεν είμαι και χθεσινός. Αυτό το Σάββατο με την ισοτιμία Low Cost. Μάθετε πώς να κάνετε ένα ταξίδι αστραπή στην αγαπημένη σας ευρωπαϊκή πόλη μόνο με 200 ευρώ για ένα Σαββατοκύριακο. Low Cost. Αυτό το Σάββατο η ισοτιμία σας ξεναγεί στο ρομαντικό Παρίσι. Μαζί μια ταινία για να επιλέξετε. Λίνα Νικολακοπούλου. Χρόνια πολλά τραγούδι μου. 6 CD σε μια ανεκτίμητη έκδοση. Μάτια μου η Ελλάδα. Τα λόγια και τα τραγούδια που συγκίνησαν όλους τους Έλληνες. Έλα, μη κλαις, μη μου κλαις. Αυτή την εβδομάδα η πολυτελής κασετίνα και τα δύο πρώτα CD μόνο στο TV Zapping. Τον περιμένουν εκατομμύρια φίλοι του. Ο Χάρι Πότερ έφτασε. Ξεκινήστε τη συλλογή αυτή την Κυριακή με το πρώτο DVD «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος». Την Κυριακή με το Βήμα. Αν είσαι γαύρος, ξέρεις. Γαύρος, από το Σάββατο 29 Μαΐου και κάθε μέρα, φρέσκος στα περίπτερα. Στην ημερησία του Σαββάτου, Wim Wenders, η συλλογή 4 από τις σπουδαιότερες ταινίες του μεγάλου σκηνοθέτη στην ημερησία. Τα φτερά του έρωτα, Παρίσι, Τέξας, Buena Vista Social Club και ένας Αμερικανός φίλος. Οι πιο αντιπροσωπευτικές ταινίες του σε μια μοναδική συλλογή 4 DVD. Το Σάββατο, η πρώτη ταινία, Τα φτερά του έρωτα, με τον Bruno Gantz και μαζί η τετραπλή κασετίνα. Ακόμη, μηνιαίο paper. Οι ιδέες του νέου μοντέρνου κόσμου με την ημερησία. Καλύτερα. Εμείς στην Τράπεζα Κύπρου είμαστε πάντα δίπλα σου και έχουμε τη θέληση, τη δύναμη αλλά και τη ρευστότητα για να στηρίξουμε το δικό σου σπίτι. Τράπεζα Κύπρου. Αναζητάμε. Δημιουργούμε. Ακούμε. Ακουγόμαστε. Μεγαλώνουμε. Επιμένουμε. Μπορούμε. Είμαστε Έλληνες. Όλοι μαζί δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. ΟΠΑΠ. Sharp Inverter. Αλλάξτε αέρα με τη Sharp. Τα κλιματιστικά Sharp είναι τα μόνα που διαθέτουν τον καινοτόμο ιονιστή πλάσμα κλάστερ για τέλεια επεξεργασία αέρα. Κλιματιστικά Sharp Eco Inverter. Για ιδανική θερμοκρασία 365 ημέρες το χρόνο. Sharp. Αέρας υπεροχής. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα ακολουθεί η εκπομπή Μπουκιά και Συγχώριο. Επόμενη ενημέρωση περίπου στις 5 και 10 με τον Βίκτορα Βλαχογιάννη. Καλό απόγευμα σε όλους. Ο μεγάλος τελικός έφτασε. Ποιος θα κερδίσει 100.000 ευρώ στην άκρη του κόσμου? Είστε έτοιμοι να κατακτήσετε την άκρη της γης? Στα μεγάλα παγόβουνα του Νότου, δείτε το απίστευτο φινάλε. Παταγωνία. Κυριακή στις 9. I'm gonna take a shower. Make yourself at home. Pumpkin! Η Coca-Cola Zero παρουσιάζει το αδύνατο που γίνεται δυνατό. I'm gonna call you.